Κύριε Γεωργιάδη, θα κάνουμε ένα συνοπτικό την επόμενη Κυριακή να δούμε πώς πήγε το καλάθι, πώς πήγαν οι τιμές. Αλλά θα πω το εξής, αυτό που μου λέει ο περισσότερος κόσμος. Τις ανεβάσανε στο Θεό και τώρα θα τις συγκρατήσουν. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούν. Αυτό λέει ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να το κρίσω. Θέλω να το εξηγήσω. Ένα λεπτό μου. Ναι, τώρα μου λες τώρα. Είναι λογικό ο κόσμος όταν πηγαίνει στο καλάθι, στο ράφι του σούπερ μάρκετ και βλέπει να αλλάζουν συνεχώς οι τιμές. Ναι. Να θεωρεί ότι αυτό είναι προϊόν εσχροκέρδειας. Γιατί σου λέει πώς ανέβηκαν οι τιμές. Εμείς που κάνουμε ελέγχους, τιμολόγια αγοράς, τιμολόγια πώλησης όμως, βλέπουμε τι συμβαίνει. Το ποσοστό παραβατικότητας είναι κάτω από το 6%. Μου λες το ηλιέλιο είναι, είναι δικαιολογημένη τιμή. Στο ηλιέλιο. Είναι απολύτως δικαιολογημένη τιμή. Αύξηση στο ηλιέλιο. Γιατί το ηλιέλιο είχε το εξής μεγάλο πρόβλημα. Το ευλόγησε η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα ηλιέλαιου στην Ευρώπη ήταν η Ουκρανία. Ναι. Άρα με το που ξεκίνησε ο πόλεμος δημιουργήθηκε πολύ μεγάλη παγκόσμια έλλειψη. Το ζήτημα δεν έχει αν έχει αποθέματα στην Ελλάδα. Αλλά το ζήτημα είναι αν εξαντλήσει τα αποθέματα αυτά, αν μπορεί να ξαναγοράσει, να ξαναβρει. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλτε τώρα στόχο να δούμε τι μπορεί να γίνει με τις τιμές, να στηριχθεί ο κόσμος και κάτι άλλο. Είστε αντιπρόεδρος του μεγαλύτερου λαϊκού κόμματος της Ευρώπης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Η Νέα Δημοκρατία, το λέω πάντα και στη Βουλή, είναι η συνέχεια της λαϊκής παρατάξεως. Εμείς δεν περιμένουμε μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας από την αριστερά. Εμείς εκπροσωπούμε το μέσο αγρότη, το μέσο υπάλληλο, το μέσο επιχειρηματία, το μέσο νοικοκύρη. Αυτό έκανε πάντα η παράταξή μας, αυτό κάνει και τώρα, αυτούς εκπροσωπούμε και για αυτούς τρέχουμε.